Ακριβώς, ευτυχώς. Από την άλλη, να σας δείξουμε ένα βίντεο για να δούμε αυτές τις μέρες που πιάνουμε το τιμόνι, είτε για αυτοκίνητο είτε για μηχανή, τι συνέβη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία Οδό, πόσο εύκολο να γίνει ένα τροχαίο. Δύο μηχανάκια, το ένα σου έκοψε την ανάσα. Πόσο εύκολα μπορεί να γίνει. Και πάλι εδώ πέρα δεν είχαμε τραυματίες, ευτυχώς. Όμως έχουμε τη σύγκρουση. Δεν κόβει κανείς εδώ μεταξύ, αν παρατηρήσετε, έτσι. Και αυτός που έρχεται και κατεβαίνει, περνάει και με κόκκινο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ακριβώς έτσι. Αυτό να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι χαρακτηριστικό και το σποτάκι της ελληνικής αστυνομίας. Είναι καλό να μην πίνουμε, να προσέχουμε πώς οδηγάμε. Ας οδηγάμε για δύο, όπως λέω και εγώ. Όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτόν που έρχεται από την άλλη πλευρά. Τώρα να σε πάω, επειδή μιλάμε για οδήγηση. Θέση στάθμευσης για αναπήρους. Πόσο σημαντική μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο που εκείνη την ώρα έχει πρόβλημα υγείας, μία θέση στάθμευσης. Χαρακτηριστική η ανάρτηση του αγαπημένου μας, του Δημήτρη του Αντωνίου, ένα παλικάρι, ένας νεαρός, ο οποίος καθυλώθηκε στο αμαξίδιο από ένα αυτοκίνητο το οποίο τον παρέσυρε στην οδό Αδριανουπόλης, όταν το παιδί μάλιστα περπατούσε αμέριμνα. Αυτό συνέβη αρκετά χρόνια πριν. Όμως ο Δημήτρης ήταν αυτό της μάρτυρας σε ένα περιστατικό που, όπως μπορεί να δει στη φωτογραφία, υπάρχει η θέση πάρκινγκ για αναπήρους, θέση στάθμευσης. Εκεί υπάρχουν κάδοι, όμως υπάρχουν και πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Εκείνη την ώρα λοιπόν πήγε και έπρεπε να παρκάρει οπωσδήποτε ένας κύριος, ο οποίος ήταν αιμοκαθαρόμενος και έπρεπε να πάει για αιμοκάθαρση. Ήταν νευροπαθής. Επικράτησε ένας πανικός, καμία θέση να μην υπάρχει εκεί. Ήρθε σε φραστική αντιπαράθεση με τους παρευρισκόμενους. Όταν οι άλλοι που πήγαν να πάρουν τα αυτοκίνητα τους, ένας είπε τη δικαιολογία: μα 20 λεπτά το άφησα, ο άλλος μα 2 λεπτά το άφησα. Και ξέρετε, όλη τελευταία στιγμή, και όταν κληθεί η αστυνομία και δημιουργηθεί το θέμα, προσπαθούν να το πάρουν και να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Τι γίνεται όμως αν αυτός ο άνθρωπος που έπρεπε να κάνει αιμοκάθαρση και πήγαινε στο γιατρό του ήταν ο δικός μας άνθρωπος? Ας το σκεφτούμε την επόμενη φορά πριν πάμε να παρκάρουμε σε μια τέτοια θέση. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό, ρε Ελένη, πραγματικά. Εδώ τώρα δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου καθημερινά. Με το να συζητάμε αν πρέπει ή όχι να παρκάρουμε σε αυτές τις θέσεις, όχι για 20 λεπτά, όχι για 10, ούτε για ένα λεπτό. Δεν μπορεί να μην έχει τη θέση που χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας. Τι να συζητάμε τώρα. Καθημερινά δίνουμε έτσι κι αλλιώς τη μάχη του αυτονόητου εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Και να κλείσουμε με ένα φανάρι στη Βασιλίση Σόλγας. Είπαμε νωρίτερα και τη φωτογραφία. Για πες, Ελένη. Όπως το βλέπετε στη φωτογραφία, το φανάρι δεν είναι πλέον όρθιο. Το φανάρι έχει πέσει, έχει ξαπλώσει στην κυριολεξία πάνω στο πεζοδρόμιο, σε κεντρικότατο σημείο της πόλης. Βλέπετε στη φωτογραφία ότι από τη διάβαση, γιατί είναι μπροστά σε διάβαση, περνάει και η μανούλα με το καροτσάκι. Το φανάρι λοιπόν, χθες το απόγευμα, έπεσε χωρίς κανείς να το προκαλέσει. Ούτε αυτοκίνητο έπεσε πάνω του, ούτε κάτι άλλο συνέβη. Άρχισε να παίρνει κλίση σιγά-σιγά, μέχρι που βρέθηκε πάνω στο πλακόστρωτο του πεζοδρομίου. Είναι ακόμα έτσι? Εδώ. Όχι. Εννοείται ότι αποκαταστάθηκε άμεσα. Το θέμα είναι τι θα συνέβαινε όμως αν εκείνη την ώρα η μαμά με το καροτσάκι περνούσε. Ή οποιοδήποτε άλλο, τέλος πάντων, και έπεφτε πάνω του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Έχουμε σε λίγο πολύ ωραία θέματα ετοιμάσει. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι με σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.